Το μαγνητικό πεδίο ευθύνων αγωγών ξανά μέσα από τη διαδικασία του νόμου του Αμπέρ. Κατόπιν θα δούμε μέσα από τον νόμο Μπιόκα-Σαββάρ, θα αποδείξουμε με τι ισούται ο στροβιλισμός και η απόκληση του μαγνητικού πεδίου και θα αποδείξουμε τον νόμο του Αμπέρ. Κατόπιν θα δούμε μερικές εφαρμογές του νόμου του Αμπέρ. Μετά θα δούμε το διανυσματικό δυναμικό, τι είναι αυτό το διανυσματικό δυναμικό και πώς συσχετίζεται με το μαγνητικό πεδίο, σε αντιστοιχεία με το βαθμωτό δυναμικό που είχαμε δει. Και κατόπιν θα σας αφήσω με μία σύνοψη, την οποία μπορείτε να δείτε και μόνοι σας στο τέλος της διαδικασίας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το ολοκλήρωμα του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή το επικαπέλυτο ολοκλήρωμα του μαγνητικού πεδίου, και θα ξεκινήσουμε θα θεωρήσουμε έναν άπειρο ευθύγραμμα αγωγό και θα θυμηθούμε ότι από τον νόμο Μπιόκα-Σαββάρ είχαμε μελετήσει έναν αγωγό ο οποίος έχει πεπερασμένο μήκος, αν θυμάστε, και είχαμε δει για πεπερασμένο μήκος, είχαμε δει λοιπόν για πεπερασμένο μήκος, γιατί δεν... Για πεπερασμένο μήκος είχαμε δει το μαγνητικό πεδίο ενίσον με μη 0 επί γιώτα δια 2 πιέσαι επί φύ μοναδιαίο. Και θυμάστε εδώ πέρα ακριβώς, αν έχουμε έναν αγώ ο οποίος, για παράδειγμα, βγαίνει έξω από τη σελίδα, έτσι, για να βρούμε το μαγνητικό του πεδίο, βάζουμε τον αντίχειρά μας κατά μήκος του αγωγού και τα δάχτυλα αγκαλιάζουν ή πάνε κατά μήκος του μαγνητικού πεδίου. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάγραμμα έχουμε έναν αγώ που βγαίνει προς τα έξω το ρεύμα και με τον κανόνα του δεξιού χεριού των δαχτύλων βρίσκουμε τη φορά του μαγνητικού πεδίου για έναν άπειρο αγωγό. Αυτό το έχουμε αποδείξει λοιπόν στην περίπτωση του νόμου Μπιόκα-Σαββάρ. Τώρα λοιπόν θα θεωρήσουμε ένα στοιχειώδες μήκος DL που είναι ίσον σε κυλινδρικές συνταγμένες DS επί S μοναδιαίο συν S επί DFI επί Φ μοναδιαίο συν DZ επί Z μοναδιαίο. Και θα θεωρήσουμε και το μαγνητικό μας πεδίο, αυτό το οποίο το έχουμε ήδη αποδείξει ότι είναι αυτής της μορφής, και με βάση αυτά τα δύο μπορούμε να υπολογίσουμε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα B επί DL κατά μήκος μιας οποιασδήποτε καμπύλης. Βλέπετε εδώ πέρα, θεωρώ, ας πούμε εδώ πέρα, ας πούμε ότι εδώ είναι το μαγνητικό μου, είναι αγωγός μου με ρεύμα Ι που βγαίνει έξω από τη σελίδα. Εγώ μπορώ να θεωρήσω μια οποιαδήποτε καμπύλη γύρω-γύρω από τον αγωγό, ακόμα και αν δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, ό,τι καμπύλη θέλω, να υπολογίσω το B επί DL. Το B επί DL, προσέξτε, όταν υπολογίσω το B επί DL, θα έχω το Φ μοναδιαίο επί Z μοναδιαίο, που αυτός ο όρος θα φύγει. Θα έχω επίσης το Φ μοναδιαίο επί S μοναδιαίο, και αυτός ο όρος θα φύγει, γιατί είναι κάθετα αυτά τα δύο. Το Φ μοναδιαίο είναι κάτω με το S μοναδιαίο. Και θα μου μείνει μόνο το S δεφ επί Φ μοναδιαίο επί αυτό εδώ πέρα το ανάλογο το μαγνητικό πεδίο. Αυτοί οι δύο όροι θα επιβιώσουν μόνο, γιατί όλοι οι άλλοι είναι 0. Και επομένως για οποιοδήποτε βρόχο, το τονίζω έτσι, δεν μιλάμε για ένα κυκλικό βρόχο μόνο. Εδώ ισχύει αυτό που λέω, εδώ για οποιοδήποτε βρόχο περικλεί τον αγωγό που βγαίνει έξω από τη σελίδα. Ισχύει λοιπόν μη 0 επί γιώτα δια 2 π, είναι ίσο με το κλειστό επικαμπύλιο ολοκληρώμα του 1 δια S επί S δφ. Έτσι, αυτό λοιπόν βλέπετε είναι το S αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ βγαίνει από αυτό εδώ πέρα το S που υπάρχει εδώ στο DL, και αυτό εδώ πέρα το 1 δια S που υπάρχει εδώ προκύπτει από αυτό εδώ πέρα το 1 δια S που υπάρχει στο μαγνητικό πεδίο. Τα δύο S λοιπόν αυτά απλοποιούνται και μας μένει μέσα μη 0 επί Ι δια 2π ολοκλήρωμα 0 έως 2π δφ. Έτσι, το φ φυσικά είναι η γωνία που μετριέται εδώ από, από το χ άξονα και πέρα, το οποίο κάνει 2π, αυτό το 2π με αυτό το 2π φεύγει και τελικώς μου μένει μη 0 επί Ι. Δηλαδή για οποιοδήποτε βρόχο, για οποιοδήποτε άπειρο αγωγό, το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα γύρω από τον αγωγό μου δίνει πάντα μη 0 επί Ι, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχω πάρει εγώ ένα κυκλικό βρόχο ή όχι, για οποιοδήποτε βρόχο. Άρα λοιπόν το ολοκλήρωμα κατά μήκος τυχαίου βρόχου που περικλεί τον ευθύγραμμα αγωγό, έτσι, είναι ίσο με μη 0 επί Ι. Εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε τώρα επομένως να πούμε ότι αυτό μπορεί να γενικευθεί και για πολλούς αγωγούς. Αν περνάει από μέσα αντί για ένας αγωγός
2, 3, 4, μπορώ απλώς να αφρίσω τα μαγνητικά πεδία όλων αυτών των αγωγών, να υπολογίσω το επικαμπύλιο ολοκληρώματα του καθενός ξεχωριστά και μετά να αφρίσω τα επικαμπύλια ολοκληρώματα. Οπότε θα βγει πάλι η ίδια σχέση για το ολικό πλέον ρεύμα. Έτσι, όχι μόνο για το ρεύμα του ενός αγωγού, αλλά για το ολικό ρεύμα, το οποίο είναι, περικλείεται σε αυτό τον βρόχο τον οποίο έχω, αλλά μόνο για το ρεύμα που περικλείεται στο βρόχο, έτσι, προσοχή. Και έτσι λοιπόν έχω ότι γενικεύω αυτό το αποτέλεσμα με άθροιση, αν θέλετε, για κάθε βρόχο. Δηλαδή έχω ολοκλήρωμα κλειστό B1, DL, ίσον μη 0, επί J1. Συν, μετά γράφω για τον άλλο βρόχο, B2, DL, για τον άλλο αγωγό μας. Ο βρόχος είναι ο ίδιος, έτσι, απλώς ο αγωγός θα είναι. Ίσον μη 0, επί J2. Και ούτω καθεξής, ολοκλήρωμα, ξέρω εγώ, BN, DL, ίσον μη 0, επί J1. Αθροίζω όλα αυτά και έχω το ολικό, και έτσι θα βγει το άθροισμα όλων αυτών των B, δηλαδή αυτό εδώ πέρα το B που είναι εδώ πέρα, που είναι το άθροισμα όλων των μαγνητικών πεδίων των αγωγών, επί καμπύλη ολοκλήρωμα στο κλειστό βρόχο που τους περιέχει όλους μέσα, είναι ίσον με μη 0 επί Ι ολικό, δηλαδή που Ι ολικό είναι το Ι1 συν Ι2 συν Ι1. Αυτό λοιπόν είναι το... αυτή είναι, αν θέλετε, το επόμενο, η γενίκευση, αν θέλετε, του απλού επικαμπύλου ολοκληρώματος που είχα προηγουμένους. Έτσι. Και επομένως λοιπόν αυτή είναι ένας γενικός κανόνας, αν θέλετε, ακόμα δεν είναι ο νόμος Μπιούρκε Σαβάρα, επειδή ισχύει μόνο για ευθύρανους αγωγούς, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα στην απόδειξη του νόμου του Αμπέρ. Αν τώρα αντί να έχω ευθύγραμμους αγωγούς, έχω κατανομή ρευμάτων, δηλαδή έχω κάποιο κυλινδρικό αγωγό από εδώ πέρα που έχει κάποιο περασμένο πάχος και περνάει από μέσα ρεύμα, πάλι μπορώ να κάνω το ίδιο, μόνο που αντί να έχω το ολικό ρεύμα θα έχω το ολοκλήρωμα του J επί DA, έτσι. Όπου J είναι η χωρική πυκνότητα ρεύματος επί DA. Έτσι, γιατί βλέπετε εδώ πέρα να έχω ένα κύλινδρο με μια ορισμένη διατομή που περνάει από μέσα ρεύμα και έχει μια διατομή α, τότε το ολικό ρεύμα που περνάει από εκεί μέσα, από τον ορισμό που έχουμε δει για το, για το χωρικό, πυκνότητα χωρικού ρεύματος, είναι το ολοκλήρωμα του J επί DA, προσοχή, όχι κλειστό, έτσι. J επί DA μέσα σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή που περνάει ρεύμα. Αυτό λοιπόν είναι το ρεύμα το περικλειόμενο, μπορεί να γραφτεί σαν J επί DA. Και το γράφουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έτσι. Και έτσι λοιπόν έχουμε ότι χρησιμοποιώ αυτές τις δύο σχέσεις. Αντικαθιστώ το περικλειόμενο ρεύμα, γιώτα περικλειόμενο, από το ολοκλήρωμα αυτό στη σχέση που ήδη αποδείξαμε. Και χρησιμοποιώ και το θεώρημα Stokes και γράφω αντί για BDL, γράφω το στροβιλισμό του B επί DA, που DA είναι η επιφάνεια μέσα από το βρόχο αυτό, δηλαδή είχαμε, να θυμάστε, ένα κλειστό βρόχο εδώ πέρα και περνούσαμε μέσα ένα ρεύμα, έτσι γενικά αγωγή ρεύμα, και τώρα παίρνω ουσιαστικά και είχαμε το ολοκλήρωμα DL, και αντί να πάρω το ολοκλήρωμα DL τώρα παίρνω το επιφανειακό ολοκλήρωμα μέσα στην επιφάνεια αυτή από το θεώρημα Stokes και γράφω, αντί να γράψω ολοκλήρωμα B επί DL, γράφω ολοκλήρωμα επιφανειακό τώρα στροβιλισμού του B επί DA. Ίσον αυτό, μη 0 επί γιώτα περικλειόμενο, αλλά αντί για γιώτα περικλειόμενο γράφω το J επί DA. Και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε επιφάνεια DA, έτσι, οποιοδήποτε βρόχο και οποιαδήποτε επιφάνεια. Και επειδή ισχύει για οποιαδήποτε επιφάνεια DA και οποιοδήποτε βρόχο και οποιοδήποτε ολοκλήρωμα υπάρχει εδώ, αναγκαστικά η υπολοκλήρωση ποσότητες θα πρέπει να είναι ίσες. Δηλαδή, ο στροβιλισμός του B θα πρέπει να είναι ίσος με μη 0 επί J, έτσι, όπου J είναι η χωρική πυκνότητα ρεύματος στο εσωτερικό. Αυτή λοιπόν η σχέση που ισχύει για ευθύγραμμους αγωγούς, είτε έχουν πάχος είτε όχι, είναι μια σχέση η οποία θα αποδείξουμε τώρα ότι ισχύει γενικά για οποιαδήποτε περιοχή του χώρου. Δηλαδή, αν έχω εδώ πέρα για παράδειγμα ρεύματα J στο χώρο, που είναι ρεύμα ένα μονάδα επιφανείας, και εδώ το J είναι γνωστό για παράδειγμα, και εδώ θέλω να υπολογίσω το μαγνητικό πεδίο σε ένα σημείο που υπάρχουν ρεύματα, τότε ο στροβιλισμός του μαγνητικού πεδίου στην περιοχή αυτή ακριβώς εδώ που θέλω να υπολογίσω ισούται με το μη 0 επί την χωρική πυκνότητα ρεύματος J.
Και αυτό είναι ένα γενικό αποτέλεσμα και λέγεται νόμος του Αμπέρ. Έτσι, και φυσικά είναι ισοδύναμος, όπως είδαμε, και με την ολοκληρωτική μορφή του νόμου του Αμπέρ. Αυτός λοιπόν ο νόμος του Αμπέρ, τον οποίο θα αποδείξουμε τώρα πιο γενικά, γιατί τώρα τον αποδείξαμε έτσι για μια ειδική περίπτωση με τους ευθύγραμμους αγωγούς, τέλος πάντων ήταν κάπως ειδική η περίπτωση, έστω και με πάχος να έχουν η αγωγή. Τον αποδείξουμε γενικά χρησιμοποιώντας έναν άλλο νόμο, τον νόμο Μπιόκε Σαβάρ, ο οποίος ξέρουμε ότι ισχύει γενικά, είναι εμπειρικός ο νόμος, έτσι. Αυτός ο νόμος ισχύει παντού στη φύση, κανένα πείραμα δεν μπόρεσε να τον παραβιάσει. Επομένως λοιπόν αυτός είναι πράγματι ένας νόμος της φύσης και από αυτόν τον νόμο της φύσης μπορούμε να αποδείξουμε έναν άλλο ισοδύναμο νόμο της φύσης που θα δείξουμε ότι είναι ο νόμος του Αμπέρ, στροβιλισμός του Μπ δηλαδή, είναι ίσον με μη μηδέν επί J και επίσης απόκληση του Μπ είναι ίσο με το 0. Θα αποδείξουμε λοιπόν αυτούς τους δύο νόμους χρησιμοποιώντας απλά και μόνο τον εμπειρικό και παγκόσμιο νόμο του Μπιόκε Σαβάρ που ισχύει για όλα τα στατικά συστήματα. Στατικά τονίζω, έτσι, προσοχή, γιατί όταν μπει μέσα και χρονοεξάρτηση, αυτός ο νόμος, ο δεύτερος, ο νόμος του Αμπέρ, θα πάρει και έναν άλλο όρο, μια διόρθωση, έτσι, που θα έχει να κάνει με τη χρονική παράγωγο του ηλεκτρικού πεδίου. Θα πάρει δηλαδή άλλο έναν όρο, μη 0 επί ε 0 επί dE dt, όπου dE dt είναι η χρονική παράγωση του ηλεκτρικού πεδίου. Αυτό το ξεχνάμε προς το παρόν. Θα κρατήσουμε μόνο το κομμάτι αυτό που ισχύει για στατικά συστήματα και θα αποδείξουμε αυτούς τους δύο νόμους. Το νόμο του Αμπέρ, στροβιλισμός του μπ ίσον μη 0 επί J και απόκληση του μπ ίσον με το 0, που ουσιαστικά είναι σαν να μας λέει δεν υπάρχουν μαγνητικά φορτία, δεν υπάρχουν μαγνητικά μονόπολα στη φύση, όπως υπάρχουν ηλεκτρικά μονόπολα, ηλεκτρικά φορτία. Λοιπόν, αυτούς τους δύο λοιπόν, από τον νόμο λοιπόν Μπιόκε Σαβάρ θα αποδείξουμε αυτούς τους δύο νόμους και ξεκινάμε λοιπόν άμεσα με το να θεωρήσουμε μία περιοχή του χώρου η οποία έχει διάνυσμα θέσης, αν θέλετε από εδώ βάζω ένα όμικρο, διάνυσμα θέσης χ τόνος, ψ τόνος, ζ τόνος, εκεί υπάρχουν για παράδειγμα κάποια ρεύματα τα οποία ρέουν εδώ μέσα, κάποια ρεύματα χωρικά τα οποία αποτελούν οπωσδήποτε εδώ τις πηγές του μαγνητικού πεδίου, όπου υπάρχουν ρεύματα δημιουργούνται μαγνητικά πεδία σε όλη την περιοχή που υπάρχουν ρεύματα. Θεωρώ λοιπόν μια περιοχή που υπάρχουν ρεύματα, χωρικά ρεύματα, χωρική πυκνότητα ρεύματος. Φυσικά ισχύει ο νόμος Μπιόκε Σαβάρ. Γράφω αυτό εδώ πέρα το R παυλίτσα, αν θέλετε, R καλλιγραφικό σαν χήμιον χιτόνος. Έτσι, αυτό είναι αυτό που συνδέει, θα το γράψω καλύτερα εδώ πέρα το όμικρο κάπου αλλού. Συνδέει λοιπόν αυτό τις πηγές μας με το σημείο που θέλουμε να υπολογίσουμε το μαγνητικό μας πεδίο, εδώ είναι το όμικρον, εδώ είναι το διάνυσμα θέσης των πηγών, το αρτόνος δηλαδή, και αυτό είναι το διάνυσμα θέσης εκεί που θέλουμε να υπολογίσουμε το μαγνητικό πεδίο, το R. Εδώ λοιπόν και αυτό το R παυλίτσα που συνδέει εδώ πέρα αυτό το D ταυτόνος με το R είναι το R παυλίτσα που είναι χήμιον χιτόνος επί χ μονα 2, συν ψήμιον ψητόνος επί ψ μονα 2, συν ζέτμιον ζετόνος επί ζ μονα 2 και ο όγκος, ο στοιχειώδης όγκος αυτής της περιοχής που είναι αυτός που μπαίνει εδώ στο νόμο Μπιόκε Σαβάρ είναι δε χιτόνος, δε ψητόνος, δε ζετόνος σε κατεσενές ενταγμένες, πάντα για απλότητα. Από το νόμο λοιπόν Μπιόκε Σαβάρ για χωρικά ρεύματα μπορεί να υπολογιστεί η απόκληση, προσοχή, ως προς χ, ψ και ζ. Παίρνουμε την απόκληση του μαγνητικού πεδίου ως προς το σημείο στο οποίο το έχουμε υπολογίσει. Όχι ως προς χ τόνος, ψ τόνος, ζ τόνος, ως προς χ, ψ, ζ. Άρα θα απολύσουμε την απόκληση, δηλαδή το d προς dχ επί i, i επί d προς dχ, συν j επί d προς dψ, συν k επί d προς dz, μπχ εδώ, μπχ του χ ψι ζ, μπζ και μπψι και μπζ. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι η απόκληση του μαγνητικού πεδίου στη θέση όπου το έχουμε υπολογίσει και αυτό το πράγμα θέλουμε να το υπολογίσουμε από τον νόμο Μπιόκε Σαβάρ. Παίρνουμε λοιπόν εδώ και υπολογίζουμε την απόκληση του μπ, δηλαδή ουσιαστικά βάζουμε από τον νόμο Μπιόκε Σαβάρ
δρόμο με την απόκληση και στα δύο μέρη. Έχουμε λοιπόν η απόκληση μπαίνει μέσα στο ολοκλήρωμα, αλλά προσέξτε, εδώ παραγωγίζει ως προς χι ψι ζετ. Ενώ εδώ το J βλέπετε εδώ, είναι J του R τόνος. Έτσι. J του R τόνος. Επομένως λοιπόν η απόκληση εδώ πέρα, αυτό το J δεν θα το διαφορήσει απευθείας. Θα χτυπήσει όμως η απόκληση εδώ. Εδώ γιατί έχει R μειον R τόνος. Έχει χι μειον χι τόνος, ψι μειον ψι τόνος κλπ. Το R μοναδίο είναι εδώ πέρα. Αρ παυλίτσα μοναδία, οπότε εδώ θα χτυπήσει κανονικά αυτός ο τελεστής. Η απόκληση λοιπόν αυτού του εξωτερικού γινωμένου προκύπτει με χρήση διανυσματικής ταυτότητας, είναι σαν, ουσιαστικά σαν παράγωγος γινωμένου, είναι αυτός ο όρος φεύγει επί το στροβιλισμό του πρώτου, μείον το J επί το στροβιλισμό του δεύτερου, σαν να λέμε παράγωγο γινωμένου, ουσιαστικά αλλά μόνο γραμμένο στη γλώσσα των διανυσματικών τελεστών. Που είναι λίγο πιο γενικό, αυτό και αυτό το μείον εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο όρος, η απόκληση του J, δεν συνεισφέρει, γιατί ξαναλέω, το J είναι συνάρτηση μόνον του χ τόνος, ψι τόνος, ζετόνος, ενώ αυτός ο τελεστής ρά ως προς χ ψι ζ, που είναι δύο τελείως ανεξάρτητα πράγματα. Άλλο το χ ψι ζ και άλλο το χ τόνος, ψι τόνος, ζετόνος. Άρα λοιπόν, άμα παραγωγήσω ως προς κάτι από το οποίο δεν εξαρτάται το J, αναγκαστικά θα πάρουμε 0. Αυτός λοιπόν ο όρος μηδενίζεται, φεύγει και μας μένει μόνο ο άλλος όρος, ο στροβιλισμός του R μοναδίου κλπ. Και ο στροβιλισμός όμως αυτού του πράγματος, το οποίο είναι ένα ακτινικό διάνυσμα, δηλαδή που αλλάξω μεταβλητή και να πω αντί να παραγωγίζω ως προς R, αφαιρώ μια σταθερά, γιατί είναι ουσιαστικά για το R είναι ανεξάρτητες οι δύο μεταβλητές, αφαιρώ κάτι που είναι ανεξάρτητα από το R, αφαιρώ το R με ένα R τόνος. Και μπορώ τώρα αυτόν τον τελεστή να τον γράψω αν θέλω ως R παυλίτσα, ως προς R παυλίτσα. Οπότε παραγωγίζω αυτό που είναι ακτινικό προς τα έξω αν θέλετε, κατζοχυροειδές ουσιαστικά, ο στροβιλισμός του είναι αναγκαστικά 0 και επομένως λοιπόν και αυτός ο όρος εδώ μηδενίζεται. Άρα λοιπόν αυτό συνολικά είναι 0 εξορισμού και εκταυτότητος. Έτσι, λόγω του νόμου Μπιό και Σαβάρ, όχι εξορισμού, εξορισμό του νόμου Μπιό και Σαβάρ, έτσι. Επειδή ισχύει η νόμη του Μπιό και Σαβάρ, έχουμε ότι η απόκληση του Μπέ είναι πάντα 0. Με άλλα λόγια, επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνουμε μαγνητικά πεδία παρά μόνο μέσω του νόμου Μπιό και Σαβάρ, δηλαδή με ρεύματα, αναγκαστικά η απόκληση του Μπέ θα είναι 0. Το αποδείξαμε τώρα μόλις. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν υπάρχουν στη φύση μαγνητικά μονόπολα, δεν υπάρχουν μαγνητικά φορτία. Γιατί θυμάστε, για το ηλεκτρικό πεδίο είχαμε βγάλει ότι απόκληση του ε είναι ίσον με ρο δι' έψιλον 0. Αυτό προέκυψε από τον νόμο του Κουλόμπ, αν θυμάστε. Επειδή υπάρχει ένα φορτίο ηλεκτρικό, έχει ένα ηλεκτρικό πεδίο ακτινικό προς τα έξω και από αυτό το νόμο του Κουλόμπ βγάλαμε αυτή εδώ τη σχέση. Εδώ δεν ισχύει ο νόμος του Κουλόμπ, δεν ισχύει αυτό που είχαμε βγάλει για τον νόμο του Κουλόμπ, ισχύει ο νόμος Μπιό και Σαβάρ. Και ο νόμος Μπιό και Σαβάρ δεν είναι συμβατός με μαγνητικά φορτία. Έτσι, άρα λοιπόν από τον νόμο Μπιό και Σαβάρ βγάζουμε ότι η απόκληση του Μπέ είναι 0. Δηλαδή δεν υπάρχουν ουσιαστικά μαγνητικά φορτία. Προσοχή λοιπόν εδώ, ναι μεν είναι αντίστοιχος με τον νόμο του Κουλόμπ, ο νόμος Μπιό και Σαβάρ, αλλά δεν ταυτίζεται φυσικά, γιατί έχει αυτό το εξωτερικό γινόμενο εκεί, το οποίο μας αλλάζει τελείως τον αντίστοιχο νόμο. Αποδείξαμε λοιπόν μια πολύ σημαντική εξίσωση της μαγνητοστατικής, η οποία ισχύει και σημειωτών και στην περίπτωση που έχουμε χρονοεξαρτώμενα συστήματα, δεν υπάρχουν ποτέ, και ό,τι και να κάνετε δεν υπάρχουν, δεν έχουν βρεθεί στη φύση τουλάχιστον μαγνητικά μονόπολα, έτσι, θα βρεθούν κάποτε, αλλά προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί ποτέ, υπάρχουν θεωρίες που τα προβλέπουν βέβαια, αλλά δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέχρι τώρα. Η απόκληση λοιπόν του μαγνητικού πεδίου είναι 0 και βεβαίως δεν υπάρχουν πηγές μαγνητικού πεδίου, δεν υπάρχουν μαγνητικά μονόπολα. Πάμε τώρα να βρούμε το στροβιλισμό του μαγνητικού πεδίου. Ξεκινάμε πάλι με την ίδια ακριβώς διαδικασία, τον νόμο Μπιό και Σαβάρ, αλλά τώρα υπολογίζουμε τι, έτσι, το στροβιλισμό, προσέξτε, το στροβιλισμό ως προς χ ψι ζ πάλι του μαγνητικού πεδίου. Αντί για την απόκληση να δούμε το στροβιλισμό, πάλι ακριβώς με την ίδια σχέση. Πάμε λοιπόν εδώ στον νόμο Μπιό και Σαβάρ που είχαμε αρχικά, και δρούμε και στα δύο μέρη με τον στροβιλισμό ως προς χ ψι ζ. Από τη μία μεριά θα πάρουμε λοιπόν στροβιλισμό του Μπέ και από την άλλη θα πάρουμε
στροβιλισμό ως προς χύψη Z ξανά, του J εξωτερικός R παυλίτσα δι' R τετράγωνο, όπου το R παυλίτσα βλέπετε εδώ πέρα είναι το χήμιον χιτόνος κλπ. Αυτό που βλέπετε εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ως προς R και εδώ πέρα έχει J του R τόνος, ξαναλέω, και εδώ έχει άρμιον, έχει μέτρο του άρμιον R τόνος. Και αυτός παραγωγίζει ως προς R εδώ, ή αν θέλουμε μπορούμε να το μετατρέψουμε το R να το κάνουμε ως προς άρμιον R τόνος, αλλά όχι μόνο ως προς R τόνος. Έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπετε ότι αυτό με διανυσματική ταυτότητα γράφεται στροβιλισμός του εξωτερικού γινωμένου ή να θυμάστε ο στροβιλισμός του A εξωτερικός B είναι πρώτο τρίτο με δεύτερο, δηλαδή με τον J βλέπετε πρώτο τρίτο, δεύτερο, αυτός είναι ο μνημονικός, μείον πρώτο δεύτερο τρίτο, μείον J επί το ανάδελτα, επί το τρίτο. Είναι γνωστή έτσι, μνημονικός κανόνας, να θυμόμαστε το εξωτερικό γινόμενο του εξωτερικού γινωμένου ή το στροβιλισμό του στροβιλισμού τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε να παρατηρήσουμε ότι έχουμε αυτή τη μορφή και μπορεί να αποδειχθεί τέλος πάντων ότι αυτός εδώ πέρα όρος έτσι, δεν συνεισφέρει έτσι, γιατί με μια ορολογική κατά παράγοντες μπορούμε να το κάνουμε να δράσει στο J. Επομένως αυτός θα δράσει στο J δίνει 0 γιατί είναι ως προς χιτόνος, ψιτόνος, ζετόνος. Με την προϋπόθεση όμως αυτή η καταπαράγοντας ολοκλήρωση θα υποθέσει ότι στο άπειρο το J, γιατί βλέπετε θα βγει ένα τέτοιο όρος επιφανειακό, JR, R τετράγωνο, R παπλίτσα τετράγωνο, ότι αυτό είναι 0 όταν το R πάει στο άπειρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή πηγές στο άπειρο. Προσοχή λοιπόν, αυτή η απόδειξη εδώ, για να το αποδείξετε εδώ θα κάνετε καταπαράγοντας ολοκλήρωση, θα χρησιμοποιήσετε ότι όταν αυτό δράσει το J δίνει 0, αλλά θα χρησιμοποιήσετε επίσης και ότι το J, θα βγει ένας επιφανειακός όρος στο άπειρο, δίνει 0. Άρα αυτός ο όρος δεν συνεισφέρει, έτσι κατευθείαν. Μας μένει μόνο ο όρος λοιπόν της απόκλησης του R παυλίτσα διάρτα τετράγωνο, που αυτό να σας θυμίζει καλά είναι μία αναπαράσταση της δέλτα συνάρτησης. Αυτό το πράγμα λοιπόν ισούται με τη δέλτα συνάρτηση είναι μια αναπαράσταση δέλτα συνάρτησης και όπως είπα προηγουμένως αυτός ο όρος μηδενίζεται. Έχουμε λοιπόν ότι η απόκληση του R μοναδίο δι' R τετράγωνο είναι 4π επί δέλτα τρίτης του R, δέλτα σε τρεις διαστάσεις, το είχαμε κάνει αυτό στο πρώτο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν από εδώ προκύπτει ότι μόνο αυτός εδώ πέρα ο όρος επιβιώνει, ο όρος δηλαδή που έχει την δέλτα συνάρτηση μέσα και επομένως λοιπόν το από εδώ μέρος που είναι ο στροβιλισμός του J, βάζουμε αυτό εδώ μέσα στο ολοκλήρωμα και έχουμε ο στροβιλισμός του J, είναι μη 0 δια 4π και τον όρο που έχει εκεί μέσα στο ολοκλήρωμα τον γράφουμε από την κάτω εδώ σχέση την οποία έχουμε, τον γράφουμε ως J, βλέπετε εδώ πέρα J, αυτό το J εδώ πέρα, J του R τόνος βεβαίως, επί 4π δέλτα τρίτης R μείον R τόνος, είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα η σχέση, εδώ το η απόκληση του R μοναδίου δι' R παυλίτσα τετράγωνο, τη χρησιμοποιούμε εδώ και βλέπετε είναι δέλτα του R παυλίτσα διανύσματος που γράφεται δέλτα τρίτης, τρισδιάστατο δέλτα δηλαδή, του R μείον R τόνος και με την ολοκλήρωση από ιδιότητες δέλτα συνάρτησης, όταν ολοκληρώνεται με κάποια άλλη συνάρτηση, μας δίνει την τιμή της συνάρτησης εκεί που μηδενίζεται η συνάρτηση δέλτα και που μηδενίζεται η δέλτα όταν το R μίσουμε το R τόνος. Άρα βάλουμε εδώ πέρα όπου R τόνος, το R. Και θα πάρουμε τελικά ότι ο στροβιλισμός του B είναι μη 0 επί J του R. Προσοχή λοιπόν, αποδείξαμε λοιπόν γενικά ότι ισχύει ότι ο στροβιλισμός του B είναι μη 0 επί J. Αποδείξαμε δηλαδή το δεύτερο κομμάτι που θέλουμε να αποδείξουμε για τον νόμο, από τον νόμο Μπιού και Σαββάρο βγάλαμε αυτή τη διαφορική εξίσωση για το μαγνητικό πεδίο που λέγεται νόμος του Αμπέρ. Άρα δηλαδή ουσιαστικά αυτή η σχέση, ο νόμος Μπιού και Σαββάρ, είναι ισοδύναμος με δύο σχέσεις, το νόμο του Αμπέρ και την απόκληση του Μπιού ότι είναι 0. Ένα πολύ σημαντικό λοιπόν αποτέλεσμα, είναι ουσιαστικά αν θέλετε, είναι τα θεμέλια αυτά της μαγνητοστατικής και της ηλεκτρομαγνητισμού, γενικότερα του ηλεκτρομαγνητισμού, αλλά σε στατική περίπτωση εδώ πέρα. Και πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά, επομένως, το νόμο του Αμπέρ
σε διαφορική μορφή, έτσι. Και με το θεώρημα Stokes μπορούμε να το μετατρέψουμε και σε ολοκληρωτική μορφή, δηλαδή να ξεκινήσουμε από τη διαφορική μορφή που αποδείξαμε ήδη χωρίς τη χρήση του θεωρήματος Stokes και να βάλουμε τώρα το θεώρημα Stokes μέσα στο παιχνίδι μας και να αποδείξουμε ότι να ολοκληρώσουμε και τα δύο μέλη, δηλαδή σε κάποια επιφάνεια στον χώρο, θεωρώ μια επιφάνεια εδώ με κάποιο όριο, μια τυχαία επιφάνεια, που θέλω εγώ, έτσι. Και από μέσα περνάει κάποιο χωρική πυκνότητα ρεύματος J, παίρνω αυτή την επιφάνεια, ολοκληρώνω και τις δύο μεριές αυτής της εξίσωσης πάνω στην επιφάνεια αυτή, μέσα στην επιφάνεια, και έτσι έχω στροβιλισμό, ολοκλήρωμα στροβιλισμού του B επί dA, είναι ίσο με το επικαμπύλαιο ολοκλήρωμα του B στο όριο της επιφάνειας. Εδώ είναι που μπαίνει το θεώρημα Stokes. Εδώ είναι το Stokes. Και από εδώ και πέρα το άλλο μέρος, το δεξί μέρος, το ξαναγράφω πάλι και το έχω ήδη και ολοκληρώσει και τα δύο μέρη, είναι J επί dA. Και επομένως λοιπόν τώρα βλέπετε αυτό το J επί dA είναι το περικλειόμενο ρεύμα, όλο το ρεύμα το οποίο περιέχεται περιέχεται μέσα στο όριο αυτό. Και έτσι λοιπόν αυτό το γράφω σαν γιώτα περικλειόμενο, δεν φαίνεται πολύ καλά αυτό, γιώτα C, έτσι. Και αυτό το γιώτα λοιπόν περικλειόμενο το γράφω με τη μορφή της ολοκληρωτικής μορφής του νόμου του Αμπέρ, δηλαδή το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα σε μια τυχαία καμπύλης, κλειστή καμπύλη στο χώρο, ισούται με μη μηδέν επί το περικλειόμενο ρεύμα το οποίο διέρχεται από την, μέσα από την, από την καμπύλη αυτή. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκληρωτική μορφή του νόμου του Αμπέρ, ισοδύναμη με τη διαφορική μορφή, και για να πάμε από την διαφορική στην ολοκληρωτική χρησιμοποιούμε το θεώρημα Stokes. Έτσι. Εδώ θέλει λίγη προσοχή όσον αφορά το τι εννοούμε θετική φορά του ρεύματος, έτσι. Εδώ ορίζουμε ως θετική φορά του ρεύματος είναι η φορά κατά την οποία με τον κανόνα του δεξιού χεριού ουσιαστικά κάνουμε μια διαγραφή της καμπύλης, έτσι όπως το βλέπουμε, και το ρεύμα έτσι αντίστοιχα θεωρείται ως θετικό όταν δείχνει στον αντίχειρά μας. Δηλαδή αν η καμπύλη εδώ διαγράφεται κατά την δεξιόστροφη φορά, δηλαδή αντίστοιχα με το δείχνει του ρολογιού, βάζουμε τα δάχτυλά μας κατά μήκος της καμπύλης και εκεί που δείχνει το δάχτυλό μας είναι η θετική φορά για το ρεύμα. Έτσι. Αν αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος, αλλάζει η φορά και το μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή, ας πούμε ότι είχαμε το ρεύμα που πήγαινε προς τα εδώ, έτσι. Πέρναγε το ρεύμα, ας πούμε ότι έχω εδώ, πέρναγε το ρεύμα προς την κατεύθυνση αυτή από μέσα. Ας πούμε τώρα εδώ ότι είχαμε το ρεύμα που περνούσε έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι το ρεύμα. Σύμφωνα με τον κανόνα δεξιού χεριού, το μαγνητικό πεδίο διέρχεται. Βάζω τα δάχτυλα του δεξιού χεριού μου, πάει ο αντίχειρας κατά μήκος του ρεύματος, το μαγνητικό πεδίο πάει με τα δάχτυλα, εκεί που δείχνουν τα δάχτυλα. Αν αντιστρέψω το ρεύμα μου, δηλαδή πάει ανάποδα το ρεύμα, έτσι, πάει προς τα δω το ρεύμα, τότε αυτόματα, έτσι, και περνάει φυσικά μέσα από αυτή την καμπύλη, τότε αυτόματα γυρνάει, αλλάζει φορά και το μαγνητικό πεδίο σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού. Δηλαδή πάει το μαγνητικό πεδίο μας ανάποδα, πάει έτσι. Γιατί θα πρέπει ο αντίχειρας δείχνει το ρεύμα, τα δάχτυλα δείχνουν το μαγνητικό πεδίο. Προσοχή λοιπόν σε αυτή τη λεπτή λεπτομέρεια, γιατί δεν ισχύει αυτή η σχέση όπως θέλουμε εμείς, έτσι. Και είναι και στο quiz αυτό η ερώτηση. Προσοχή λοιπόν εδώ πέρα να έχετε ξεκαθαρίσει ποια είναι η φορά του μαγνητικού πεδίου και ποια του ρεύματος. Όποιος δεν καταλαβαίνει αυτή την λεπτή διαφορά, στο quiz δεν θα πάει και πολύ καλά δυστυχώς. Με το quiz δεν ρωτάει πες μου τον νόμο του Αμπέρ. Αυτό το βλέπω και στον τύπο στη διαδικασία. Εδώ το quiz ρωτάει αν καταλαβαίνεις να χρησιμοποιήσεις τον νόμο του Αμπέρ. Και πώς το ξέρεις άμα έχεις καταλάβει αυτά που είπα τώρα πριν από λίγο. Ποια είναι η φορά, ποιος σχετίζει το ρεύμα με τη φορά του Μπέ κλπ. Ένας τύπος σκέτος, όσο κατά τον επομνημονεύσεις, σου είναι άχρηστος.
άμα δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Προσοχή λοιπόν στη λεπτομέρεια. Γιατί όπως πολύ ωραία είπε η συνάδελφό σας, τα quiz ρωτάνε τη λεπτομέρεια για να σας βασανίσουν. Γιατί θέλουν να ελέγξουν αν κατανόησαν τη φυσική. Την απομνημόνευση του νόμου του Αμπέρ την ξέρει και ένα παιδάκι του δημοτικού. Ότι το δείξει, σου πει μετά, ζωγράφισε άτομο, θα σου ζωγραφίσει τέλεια. Δεν θα καταλαβαίνει τίποτα όμως. Δεν θέλουμε λοιπόν να ζωγραφίζετε, θέλουμε να κατανοείτε. Γι' αυτό οι ερωτήσεις του quiz εκεί βασίζονται. Στο να ελέγξουν αν κατανοείτε. Δεν είναι η λεπτομέρεια, είναι η φυσική κατανόηση. Έτσι πρέπει να το αναφέρετε. Λοιπόν, εδώ σταματάμε για λίγο νόμο του Αμπέρ σε ολοκληρωτική μορφή. Είχαμε εξηγήσει πώς προκύπτει η φορά του ρεύματος σε σχέση με τη φορά του μαγνητικού πεδίου. Και ας ξεκινήσουμε με ένα απλό παράδειγμα, το παράδειγμα του ευθύγραμμου αγωγού, έτσι. Αν έχουμε έναν αγωγό ευθύγραμμο και μηδενικού πάχους που διέλεγε από ένα ρεύμα I, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε έναν αμπεριανό βρόχο, όπως βλέπετε εδώ, γύρω από τον αγωγό αυτό, και να δούμε ότι με βάση τον νόμο του Αμπέρ, που να τον εφαρμόσουμε στον αμπεριανό αυτό βρόχο, σε αυτόν τον κύκλο δηλαδή γύρω-γύρω, και να δούμε ότι το κλειστό επικαπήλαιο ρεύμα του μαγνητικού πεδίου μπορούμε να το απλοποιήσουμε με βάση τη συμμετρία. Δηλαδή όλο το κουμπί στην εφαρμογή του νόμου του Αμπέρ είναι το να μαντέψουμε με βάση το νόμο Μπιόρκε-Σαβάρ και κάποια ποιοτικά επιχειρήματα ποια είναι η διεύθυνση και η φορά του μαγνητικού πεδίου. Όταν το μαντέψουμε αυτό με χρήση του νόμου Μπιόρκε-Σαβάρ, μετά μπορούμε να απλοποιήσουμε πολύ τον νόμο του Αμπέρ σε ολοκληρωτική μορφή. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο Μπιόρκε-Σαβάρ, να πάρουμε ένα σημείο εδώ γύρω από τον αγωγό, να πάρουμε ένα μικρό DL εδώ, έτσι, να πάρουμε και ένα το R παυλίτσα το αντίστοιχο εδώ, και με τον κανόνα, με τον νόμο του Μπιόρκε-Σαβάρ μπορούμε να συμπεράνουμε το μαγνητικό πεδίο σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου είναι αζιμουθιακό σε σχέση με τον αγωγό. Δηλαδή, αν πάρω το εξωτερικό γινόμενο DL εξωτερικός επί R παυλίτσα μοναδιαίο, με αυτή δηλαδή σε αυτή εδώ πέρα τη γωνία που συμπαθούς, πάω από το DL, έτσι, από το DL πάω προς το R, έτσι και ουσιαστικά το ο αντίχειράς μου θα δείξει τη φορά του μαγνητικού πεδίου. Έτσι. Εδώ βέβαια, όπως βλέπω εδώ το σχήμα, γύρω το I προς τα που δείχνει. Είναι σε αυτή τη διεύθυνση, επομένως βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με τη φορά του μαγνητικού πεδίου. Δεν ξέρω μήπως το I είναι προς τα δω. Έτσι. Οπότε, συγγνώμη, το I είναι προς τα δω. Αν το I είναι προς τα δω, τότε βλέπετε αν βάλω τον αντίχειρά μου στη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, δείχνει δεξιόστροφο. Τώρα ακριβώς δεν φαίνεται ξεκάθαρα ακριβώς ποια είναι η φορά του B εδώ. Πάση περιπτώσει. Κύριε, ναι. Φαίνεται στο σχήμα ότι η γραμμή που δείχνει το B κόβεται στα αριστερά, άρα από εκεί θα πηγαίνει πίσω από την άλλη γραμμή. Άρα λοιπόν, αν το I είναι προς τα δω, βάλω τον αντίχειρά μου κατά μήκος του I, τα δάχτυλα δείχνουν στο B. Επομένως λοιπόν, αντίστοιχα, αν πάω εδώ πέρα από το νόμο το Μπιόρκε-Σαβάρ, πάρω το DL και αυτό είναι το R παυλίτσα, αν πάρω το εξωτερικό γινόμενο, πάλι συμφωνεί με αυτή τη διεύθυνση του I. Του B. Επομένως λοιπόν, με τον νόμο Μπιόρκε-Σαβάρ μπορεί να πιστεί κανείς ότι αναγκαστικά το μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να είναι αζιμουθιακό, έτσι, δηλαδή κατά μήκος της διεύθυνσης του μοναδίου φ γύρω από τον αγωγό. Άπαξ και πιστεί κανείς γι' αυτό ότι όλα τα DL δηλαδή συγκλίνουν σε αυτού του είδους τη διεύθυνση του B. Άπαξ και πιστεί λοιπόν ότι το B είναι κατά μήκος του φ μοναδιαίου, μπορεί να θεωρήσει αυτό το βρόχο και να πει ότι τα B και DL είναι συγγραμμικά. Και πλέον το B από συμμετρία δεν μπορεί να εξαρτάται από την θέση στον κύκλο, θα είναι το ίδιο παντού. Άρα λοιπόν,
συμπεραίνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το B επί DL, B εσωτερικό γινόμενο επί DL, είναι ίσον με B επί DL μέτρο, γιατί είναι συγγραμμικά αυτά τα δύο. Άρα αυτομάτως ξεφορτώνεται, συγγνώμη, όχι διάνυσμα, ξεφορτώνεται αυτομάτως το εσωτερικό γινόμενο και έχει B επί DL μέτρο. Και δεύτερον, από συμμετρία το B μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα. Γιατί δεν μπορεί να εξαρτάται από τη θέση γύρω-γύρω από τον αγωγό, γιατί λόγω συμμετρίας, έτσι, λόγω κυλινδρικής συμμετρίας. Άρα με συμμετρία καταφέραμε δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα ξεφορτωθήκαμε το εσωτερικό γινόμενο και έγινε P επί DL και μετά βγάλαμε το B από το ολοκλήρωμα. Και μας έμεινε το DL μέσα μόνο του, σε κλειστό ολοκλήρωμα DL, το οποίο είναι ίσο με 2 P επί S, όπου S είναι η ακτίνα του αμπεριανού βρόχου. Άρα έχουμε B επί 2 P S, είναι μη 0 επί γιώτα περικλειόμενο, που είναι μη 0 επί γιώτα του βρόχου, του αγωγού. Άρα από εδώ προκύπτει άμεσα ότι το B είναι ίσον μη 0 επί γιώτα δια 2 π επί S κατά μέτρο, και επειδή έχουμε ήδη βρει με επιχειρήματα τύπου Μπιό και Σαβάρ και συμμετρία και τη διεύθυνση, μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα από πάνω ένα διάνυσμα πάνω από το B και να βάλουμε και ένα φήμονα 2 εδώ και να έχουμε βρει πλήρως σε διανυσματική μορφή το μαγνητικό μας πεδίο. Δηλαδή βλέπετε πόσο εύχριστο ήταν ο νόμος του Αμπέρ με χρήση αυτής της συμμετρίας. Έτσι. Αν δεν ξέραμε τη διεύθυνση του B, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε να βγάλουμε το B απ' έξω, ούτε θα κοιτάζαμε απλώς το νόμο του Αμπέρ. Αλλά λοιπόν με τον νόμο Μπιό και Σαβάρ και με επιχειρήματα συμμετρίας μπορέσαμε και βρήκαμε το μαγνητικό πεδίο. Προσοχή λοιπόν εδώ πέρα, πώς και γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο του Αμπέρ με χρήση πάντα επιχειρημάτων βασισμένων στον νόμο Μπιό και Σαβάρ. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και σε αυτό το παράδειγμα, στο οποίο παράδειγμα εδώ μας δίνεται ένα φύλλο, ένα άπειρο φύλλο, στο οποίο διέρχεται μια επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος K. Έτσι, θα σημίζω ότι το K είναι ίσον με dj προς dl κάθετο, έτσι. Είναι το dl το κάθετο στη διεύθυνση της ροής του ρεύματος, κατά μέτρο τουλάχιστον, έτσι, κατά διεύθυνση είναι η διεύθυνση του ρεύματος. Εδώ λοιπόν θέλουμε να βρούμε το μαγνητικό πεδίο πάνω και κάτω από αυτόν τον άπειρο επίπεδο αγωγό στον οποίο διαιρείται από ρεύμα. Και γι' αυτό θεωρούμε έναν μικρό ορθογώνιο βρόχο που πάει και κάτω από τη μεριά, βλέπετε εδώ πέρα, αυτού του φύλου και πάνω. Και με βάση αυτό το βρόχο λοιπόν θέλουμε τον αμπεριανό βρόχο θέλουμε να υπολογίσουμε, να εφαρμόσουμε καταρχήν το νόμο του Αμπέρ και κατόπιν να υπολογίσουμε το μαγνητικό πεδίο. Για να εφαρμόσουμε λοιπόν το νόμο του Αμπέρ πρέπει πρώτα να σκεφτούμε με βάση τη συμμετρία και βάση το νόμο Μπιό και Σαβάρ και να βρούμε διαισθητικά την διεύθυνση και τη φορά του μαγνητικού πεδίου. Εδώ λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να πιστούμε ότι εδώ το μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να είναι στη διεύθυνση που σχεδίζω εδώ τώρα εδώ πέρα, είναι προς τα εδώ, μετά πάει προς τα κάτω, μετά πάει προς τα εδώ και μετά πάει προς τα εδώ. Πώς θα πιστούμε ότι αυτή είναι η πραγματική διεύθυνση και φορά του μαγνητικού πεδίου? Η απάντηση είναι η εξής. Θα θεωρήσουμε διάφορα κομματάκια του ρευματοφόρου. Θα θεωρήσουμε για παράδειγμα αυτό το κομματάκι εδώ, ένα κομμάτι στη δεξιά μεριά. Μάλλον να στο σχεδιάσω έτσι κάπως. Ας πούμε ότι το ρεύμα, αυτό είναι το φύλλο που έχω σχεδιάσει εδώ, που μπαίνει μέσα, ας πούμε ότι μπαίνει μέσα στη σελίδα, το έχω σχεδιάσει έτσι να μπαίνει μέσα στη σελίδα, έτσι, και μάλλον ας πούμε ότι βγαίνει έξω από τη σελίδα για να μοιάζει λίγο με το σχήμα. Ας πούμε ότι βγαίνει έξω από τη σελίδα το ρεύμα, έτσι, και θεωρώ λοιπόν ένα κομματάκι εδώ, αυτός εδώ πέρα είναι ο αμπεριανός μου βρόχος, έτσι που έχω σχεδιάσει εκεί, και ας θεωρήσω εδώ ένα κομματάκι, αν θέλετε, ένα μικρό κομματάκι ρεύματος, το οποίο ας πούμε ότι είναι περίπου ένας ευθύγραμμος αγωγός εδώ πέρα, χωρίς τους ευθύγραμμους αγωγούς, ο οποίος δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο κάπου εδώ, ας πούμε, στο σημείο αυτό. Έτσι, επειδή είναι αμπεριανός, επειδή είναι ένας ευθύγραμμος αγωγός, το μαγνητικό πεδίο χοντρικά θα είναι κάπως έτσι, προς τα κάτω λίγο.
Έτσι. Και θα έχει βέβαια και μία συνιστόσα εδώ, παράλληλη με αυτή που είπα εγώ, αλλά θα υπάρχει και ένα κομματάκι προς τα κάτω. Έτσι. Αντίστοιχα, ένας άλλος συμμετρικός ως προς το κέντρο, το κέντρο είναι κάπου εδώ, ας πούμε. Ένας συμμετρικός ως προς το κέντρο, άλλος αγωγός που είναι αυτός εδώ πέρα, πάλι με τον κανόνα του δεξιού χεριού βάζω το δάχτυλο, τον αντίχειρά μου εκεί που περνάει το ρεύμα και τα δάχτυλά μου δείχνουν προς τα πάνω. Θα έχει ένα άλλο μαγνητικό πεδίο στοιχειώδες, αυτό μικρό, που θα δείχνει λίγο προς τα πάνω. Έτσι, άμα κάνετε με το δεξιό σας χέρι, θα δείτε ότι αυτό εδώ πέρα, έτσι αντίστοιχα θα είναι κάπως έτσι και θα δείχνει λίγο προς τα πάνω. Έτσι ώστε οι κάθετες συνιστώσεις, αυτές εδώ πέρα δηλαδή οι δύο, θα εξουδετερώνονται, έτσι, και θα μας μένει μόνο η οριζόντια συνιστώσα. Επομένως λοιπόν, λόγω συμμετρίας και επειδή αυτός ο αγωγός είναι άπειρος, πάντα υπάρχει γύρω από ένα ρεύμα, εδώ υπάρχει πάντα το συμμετρικό το από την άλλη μεριά, αυτά θα εξουδετερώνουν τις κάθετες συνιστώσεις τους και θα υπάρχει μόνο η οριζόντια συνιστώσα. Άρα λοιπόν εδώ, άμα θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη συμμετρία που είπα προηγουμένως, αν αυτό εδώ πέρα είναι το φύλλο, τελικώς το ρεύμα στην πάνω μεριά θα πηγαίνει προς τα εδώ και κατά τη στοιχεία στην κάτω μεριά θα πηγαίνει από κάτω. Το ρεύμα, συγγνώμη, το μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο θα πηγαίνει λοιπόν κάπως έτσι, με την προϋπόθεση ότι το ρεύμα εδώ στο φύλλο αυτό βγαίνει προς τα έξω. Άρα λοιπόν, καθαρά και μόνο με επιχειρήματα τύπου, αν θέλετε, μπιοσαβάρ ή τύπου στοιχειωδών ευθύγραμμα αναγωγών που προκύπτουν από τον απλό νόμο του Αμπέρ, πιστήκαμε ότι το όποιο μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από αυτό εδώ πέρα το ρεύμα είναι κατά μήκος αυτού εδώ πέρα του τετράγωνου, αν θέλετε, είναι μάλλον, συγγνώμη, δεν έχει τέτοιου είδους φορά εδώ, αλλά είναι, από την πάνω μεριά είναι προς τα εκεί και από την κάτω μεριά προς τα κάτω. Στην ενδιάμεση εδώ περιοχή φυσικά, ναι, και αυτό να πω, γιατί στην ενδιάμεση περιοχή, άμα κάνεις κανένα δεξιού χεριού και βάλεις τα πολλά δάχτυλα να δείχνουν το κάπα, δεν προκύπτει να έχει βήτα αυτά ή προκύπτει τα πλευρικά αυτά που κάνατε. Εδώ στα πλευρικά προκύπτει να υπάρχει ένα μικρό βήτα εδώ προς τα κάτω και εδώ ένα μικρό προς τα πάνω, έτσι. Αλλά αυτό το όριο εδώ πέρα θα το πάρουμε στο 0, αυτό το δέλτα, δέλτα έλα βέλτε, θα το πάρουμε να είναι στο 0. Και επομένως λοιπόν δεν θα συνεισφέρει η πλευρική πλευρά ούτως ή άλλως στο όριο που παίρνουμε το πάχος του αμπεριανού βρόχου να πάει στο 0. Εντάξει. Αν το κάνουμε με το κανόνα δεξιού χεριού, άσχετα που είναι μικρό και αμελητέο, πώς προκύπτει ότι η φορά θα είναι αυτή προς τα κάτω? Ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε αυτός εδώ πέρα, αυτός εδώ πέρα ο αγωγός που γράψε εδώ πέρα, αν πάμε με το κανόνα δεξιού χεριού, έχει εδώ πέρα ένα μαγνητικό πεδίο προς τα κάτω εδώ στην περιοχή. Δηλαδή βάλε το δεξί σου χέρι εδώ κατά μήκος, ναι, του αγωγού αυτού και πάρ τα δάχτυλα, ναι, να πήγε στο σημείο αυτό εδώ πέρα. Τα δάχτυλα δείχνουν προς τα κάτω. Εδώ. Στο σημείο αυτό δείχνουν προς τα κάτω. Καταλαβαίνεις, λέω. Ομοίως εδώ, άμα το πάρεις πάλι με δύο τρόπο, θα δείχνουν προς τα πάνω. Έτσι. Επομένως λοιπόν, αναγκαστικά το μαγνητικό πεδίο εδώ είναι προς τα κάτω και εδώ είναι προς τα πάνω. Εξού και αυτή η σκέψη την οποία έγραψα εδώ πέρα. Ούτως ή άλλως, όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα δύο κομματάκια θα παρθούν να τείνουν στο 0. Επομένως, το μαγνητικό πεδίο εδώ πέρα δεν πρόκειται να παίξει κάποιο ρόλο. Εντάξει, στο τέλος. Θα πάρω δηλαδή μια πειρά. Άρα, με τα πολλά δάχτυλα θα δείχνουν, σε αυτή την περίπτωση δείχνουν το βήτα. Ναι, ακριβώς. Ο αντίχειρας δείχνει στο ρεύμα, τα δάχτυλα δείχνουν στο βήτα. Το μαγνητικό πεδίο. Γιατί, ας πούμε, στην περίπτωση του σωληνοειδού ή του δακτυλίου θα κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή βάζουμε... Και εκεί κάπως έτσι γίνεται. Δεν έχει διαφορά. Το ένα πάει κατά μήκος του ρεύματος και τα δάχτυλα πάνε κατά μήκος του μαγνητικού πεδίου. Μιλάω για στοιχειώδες ρεύματα, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Και αθροίζονται φυσικά αυτά τα στοιχειώδη ρεύματα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η γεωμετρία αυτού του φαινομένου. Και επομένως λοιπόν, με βάση τον κανόνα του δεξιού χεριού, έτσι, μπορούμε να πιστούμε εδώ ότι το μαγνητικό πεδίο στο βαθμό που δημιουργείται από αυτό το επιφανειακό ρεύμα έχει μία φορά που δείχνει σε αυτή εδώ πέρα την κατεύθυνση και μετά πάει από την κάτω μεριά εδώ, έτσι. Και βεβαίως και εδώ πάει προς τα κάτω και εδώ πάει προς τα πάνω.
Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η φορά, σε αυτό τον ορθογώνιο βρόχο, αυτή είναι η φορά του μαγνητικού πεδίου. Λοιπόν, τώρα εδώ μπορώ να εφαρμόσω, αφού λοιπόν πίστηκα και βρήκα τη φορά του μαγνητικού πεδίου και τη διεύθυνση, τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν αμπεριανό βρόχο που είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς να έχει αυτή τη μορφή εδώ τετραγωνού που βρίσκω εδώ πέρα και να πω ότι το B είναι κατά μήκος του πάνω βρόχου εδώ ή κατά μήκος του κάτω βρόχου εκεί. Έτσι και καθώς κλείνω εδώ τον βρόχο, εντάξει, και το παίρνω το όριό του να είναι πάρα πολύ μικρό, τελικώς οδηγούμε στη σχέση B επί L είναι B πάνω αν θέλετε επί L, είναι, το L πάει εδώ πέρα, έτσι, B πάνω επί L, έτσι, συν B κάτω επί L, που από συμμετρία B πάνω και B κάτω θα είναι ίσα, γιατί παίρνω τον βρόχο με αυτή εδώ πέρα τη διαδικασία και έτσι έχουμε 2B επί L, τα παράμερα δεν συνεισφέρουν γιατί τα παίρνω στο 0, ίσον μη 0 επί Ι περικλειόμενο. Τώρα το Ι περικλειόμενο μπορώ να το γράψω σαν K, την επιφανειακή πυκνότητα ρεύματος, επί L, όπου L είναι το μήκος αυτού εδώ πέρα του βρόχου. Και βλέπετε εμφανίζεται L εδώ και L επίσης και εδώ. Οπότε μπορώ να απλοποιήσω αυτά τα δύο L και να πάρω μία σχέση του μέτρου του μαγνητικού πεδίου με το μέτρο της επιφανειακής πυκνότητας ρεύματος. Δηλαδή ουσιαστικά να έχω ότι το μέτρο του B είναι ίσον με μη 0 επί κάπα δεύτερα. Έτσι. Και επιπλέον τώρα φυσικά από την πάνω μεριά θα είναι στη διεύθυνση μείον ψη μοναδιαίο και στην κάτω μεριά θα είναι ψη μοναδιαίο. Βλέπετε εδώ πέρα πάει προς τα κάτω, στη διεύθυνση αυτό είναι το ψη μοναδιαίο, έτσι. Άρα στην πάνω μεριά είναι μείον ψη μοναδιαίο και στην κάτω είναι συν ψη μοναδιαίο. Βλέπετε εδώ πέρα και παίρνω τελικά αυτή εδώ πέρα τη σχέση που γράφω εδώ, που λέει είναι συν μη 0 δεύτερα επί κάπα επί ψη μοναδιαίο στην κάτω μεριά, βλέπετε εδώ πέρα νάτο, και μείον μη 0 δεύτερα επί κάπα επί ψη μοναδιαίο στην πάνω μεριά, για ζέτη μεγαλύτερο του μηδενός. Έτσι λοιπόν με χρήση του νόμου του Αμπέρ και επιχειρημάτων συμμετρίας βρήκα ουσιαστικά το μαγνητικό πεδίο εκεί στην περιοχή του περιοχή όπου υπάρχει κοντά στο επίπεδο αυτό, στο φύλλο αυτού του ρεύματος. Λοιπόν, πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη αυτή η παρατήρηση και ένα σημαντικό παράδειγμα. Πάμε τίποτε ερωτήσεις, σχόλια με αυτό το παράδειγμα. Κάτι που θέλετε να παρατηρήσετε, να πείτε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το μαγνητικό πεδίο ενός σωληνοειδού, ένα πολύ σημαντικό θέμα γι' αυτό, το οποίο θα εφαρμόσουμε και εδώ τα αντίστοιχα επιχειρήματα. Θα θεωρήσουμε καταρχήν έναν βρόχο στο εξωτερικό, έτσι εδώ, και θα χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα τύπου Μπιό και Σαβάρ για να πιστούμε ότι αν υπάρχει κάποιο μαγνητικό πεδίο εδώ, θα πρέπει αναγκαστικά να είναι στη διεύθυνση του άξονα του ποινίου. Δηλαδή, ας πούμε, αν αυτός ήταν άξονα στον Z, τότε θα πιστούμε με επιχειρήματα τύπου Μπιό και Σαβάρ και συμμετρίας βέβαια, ότι αν υπήρχε μαγνητικό πεδίο θα ήταν ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη διεύθυνση του άξονα των Z, αναλόγως με το ρεύμα. Λοιπόν, η βασική ιδέα είναι εξής, ότι μπορώ να ξεκινήσω να πάρω για παράδειγμα ένα κομμάτι εδώ του DL, εδώ τους ορασκούμε το DL πάει προς τα μέσα έτσι εδώ. Θεωρώ το ρεύμα εδώ πάει προς τα μέσα. Παίρνω λοιπόν εδώ τον όμο Μπιό και Σαβάρ και λέω το εξής. Έχω το DL εδώ, έτσι ας πούμε μέχρι το σημείο αυτό ας το πάρω. DL, εξωτερικός με το R παυλίτσα, αυτό είναι το R παυλίτσα εδώ πέρα που βγαίνει μέχρι εκεί. Διάνυσμα. Αν πάρω λοιπόν το DL εξωτερικός με το, από το DL, έτσι πάω προς το R, έτσι άμα το δούμε λίγο κάπως έτσι με το χέρι, στραμπουλάω λίγο το χέρι μου, από το DL πάω προς το R
θα μου βγάλει ένα μαγνητικό πεδίο εδώ που είναι στον άξονα το Z και πηγαίνει προς τα κάτω. Άμα υποθέσουμε ότι αυτό το DL πάει προς τα μέσα, έτσι. Λοιπόν, αν πάρω ένα άλλο DL, ας πούμε εδώ πάνω, ένα άλλο DL που επίσης πάει προς τα μέσα, θα πάρω τώρα DL με αυτό εδώ πέρα τη διεύθυνση, έτσι, και θα μου βγάλει στο ίδιο σημείο από το DL, θα μου βγάλει κάτι που πάει προς τα εδώ, κάπως έτσι. Αν πάω από την κάτω μεριά, από εδώ, πάλι πάει προς τα μέσα, θα πάω πάλι εδώ, με το R παυλίτσα, θα μου βγάλει κάτι που δείχνει κάπως... DL, όχι, συγγνώμη, αυτό θα μου δείχνει DL, θα μου δείχνει προς τα κάτω εδώ, επειδή πάει προς τα μέσα. Αν στραμπουλήξω λίγο το δεξί μου χέρι, εδώ, και πάω από το DL προς το R, προς τα που θα μου δείξει, μπαίνω μέσα λοιπόν και δείχνω, το στραμπουλάω κάπως έτσι, έχω την εντύπωση ότι, μισό λεπτό, DL, από το DL να πάω προς το R θα δείχνει κάτι προς τα εδώ κάτω, εδώ προς τα κάτω θα δείχνει, και αντίστοιχα αν πάω από το DL προς το R θα μου δείχνει κάπου προς τα εδώ, αυτή εδώ πέρα η δεύτερη διαδρομή, με το R παυλίτσα, θα μου δείχνει προς τα εδώ. Επομένως τελικώς οι οριζόντιες συνιστώσεις θα ακυρωθούν, θα απλοποιηθούν και θα μείνει μόνο η κάθετη συνιστώσα προς τα κάτω. Έτσι, επομένως λοιπόν μπορεί να πιστεί κανείς με τέτοιου είδους επιχειρήματα συμμετρίας ότι αν πάρει διάφορα DL δηλαδή του ποινίου, τελικά η μόνη διεύθυνση η οποία παραμένει για το μαγνητικό πεδίο είναι η κάθετη διεύθυνση κατά μήκος του άξονα των Z. Επομένως λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο μαγνητικό πεδίο εδώ απ' έξω, θα πρέπει αναγκαστικά να είναι στη διεύθυνση του άξονα των Z, δηλαδή κάπως έτσι. B, έτσι, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, λοιπόν, σε μια τέτοια διεύθυνση. Αν υποθέσουμε λοιπόν πραγματικά ότι υπήρχε ένα B σε αυτή τη διεύθυνση και πάρω ένα κλειστό βρόχο εδώ κάπου έξω και εφαρμόσω τον νόμο του Αμπέρ σε αυτό το βρόχο, υποθέτοντας τονίζω ότι το B είναι στη διεύθυνση Z, για το οποίο πείθομαι από τον νόμο Μπιού και Σαβάρ, τότε για τον, και αυτό τον εξωτερικό αμπεριανό βρόχο που είναι εδώ και δεν περιέχει φυσικά καθόλου ρεύμα γιατί δεν υπάρχει ρεύμα εκεί, έχω το κλειστό επικαμπύλιο πνεύμα BDL, θα είναι B στη διεύθυνση μέχρι B του α, σε ακτίνα α δηλαδή, επί L, μείον, επειδή αυτό πηγαίνει προς τα πάνω, έτσι πάει προς τα πάνω. Και επομένως λοιπόν B του α μείον B του B επί L θα είναι μη 0 επί το περικλειόμετρο που είναι 0. Γιατί φυσικά αυτό το B είναι προς τα πάνω, αυτές οι δύο πλευρές, αυτή και αυτή, δεν συνεισφέρουν γιατί είναι κάθετο το μαγνητικό πεδίο, επειδή το έχουμε καταλάβει ότι είναι έτσι, το έχουμε υποθέσει ουσιαστικά, αλλά βασισμένοι στο νόμο Μπιού και Σαβάρ, αυτές οι δύο πλευρές δεν συνεισφέρουν. Συνεισφέρουν μόνο αυτή η πλευρά εδώ πέρα και αυτή εδώ πέρα, οι παράλληλες των άξονα ουσιαστικά, έτσι. Άρα B του α μείον B του B είναι ίσο με το 0, άρα λοιπόν από εδώ προκύπτει ότι B του A είναι ίσο με το B του B. Δηλαδή το B είναι το ίδιο παντού σε εκείνες τις περιοχές. Τώρα, σε μεγάλες αποστάσεις, αν πάω σε μεγάλες αποστάσεις, αν πάω αυτή δηλαδή και την τραβήξω την πλευρά πολύ μακριά τη μία από τον δύο, μπορώ να πιστώ ότι σε πολύ μεγάλες αποστάσεις οτιδήποτε συμβαίνει από τη μία μεριά του ποινίου σε σχέση με οτιδήποτε συμβαίνει από την άλλη μεριά του ποινίου αλλοξεδρώνοντας, γιατί το ποινίο φαίνεται να έχει μηδενικό πάχος σε μεγάλη απόσταση. Άρα λοιπόν ξέρω ότι το B του B, αν το αρβήξω πολύ μακριά τη μία πλευρά, είναι 0. Άρα θα είναι και το B του α 0. Άρα λοιπόν με τα επιχειρήματα αυτά πείθομαι ότι το B είναι 0 στο εξωτερικό του σολουνοειδούς. Εντάξει. Είναι κανείς εδώ πέρα που δεν έχει πιστεί για αυτό το πράγμα. Θέλετε να το να δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Να ρωτήσω εγώ κάτι θέλω. Ναι, ναι. Μου είπατε ότι στον εξωτερικό το βρόχο, άμα κάνουμε την ίδια συλλογιστική, δηλαδή πάρουμε με τα δάχτυλα και πάμε στο κάθε σημείο. Με αυτή τη λογική, αν το κάνουμε, τα β δεν αφαιρούνται, αφαιρίζονται. Δηλαδή είναι ίδιες κατευθύνσεις β, απλά λίγο πιο μακριά. Μήπως είναι 0, επειδή δεν διαπερνάει ρεύμα τον βρόχο. Καταρχήν, αυτό που
πειθόμαστε εδώ πέρα είναι ότι το B είναι στη διεύθυνση του άξονα των Z. Δηλαδή είπα εδώ πέρα για παράδειγματα ότι αν υποθέσουμε το DL εδώ ας πούμε είναι προς τα μέσα, έτσι δημιουργεί προφανώς ένα B εδώ το οποίο είναι προς τα κάτω από τον όμο B και Σαβάρ και έδειξα με τις δύο άλλες περιπτώσεις ότι οτιδήποτε άλλη οριζόντια συνιστός αξιοδετερώνεται. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα παθό το R, το B είναι προς τα κάτω από αυτή την περιοχή, από αυτό εδώ πέρα το DL το B είναι προς τα δω. Από αυτό το B, αυτό το DL, το B είναι προς τα δω και βλέπεις ότι τελικώς οι οριζόντιες συνιστώσεις είναι αντίθετες και εξουδετερώνονται. Οι κάθετες όμως δεν είναι αντίθετες. Δρούν επικοδομητικά, δηλαδή ουσιαστικά αθροίζουν. Άρα λοιπόν στη διεύθυνση αυτή, καταρχήν τουλάχιστον, θα περίμενε κανείς να υπάρχει ένα μαγνητικό πεδίο. Έτσι. Αλλά συνολικά δεν μηδενίζει το μαγνητικό πεδίο. Δεν βλέπω γιατί. Πού βγαίνει ότι μηδενίζει συνολικά. Βλέπεις ότι όλα αυτά τα 3 DL που γράψα εδώ πέρα, 1, 2, 3, και τα 3 είχαν συνιστώσει προς τα κάτω. Έτσι. Επομένως δεν είναι προφανές ότι μηδενίζει και να κάνω μια ερώτηση. Μόνο και μόνο από το νόμο 2 και Σαββάρ. Ναι. Μα ας πούμε γιατί είναι προς τα κάτω. Αφού μα κάνουμε τη διαδικασία να πάρουμε τα δάχτυλα να είναι στο ρεύμα και τα πάμε στο σημείο που μετράμε, το Β, ο αντίχειρης κοιτάει προς τα πάνω δεξιά και πάνω αριστερά στα σημεία ας πούμε 1 και 3. Από τα σημεία 1 και 3. Φαντάζομαι το παίρνει ένα DL, έτσι. Φαντάζομαι το DL εδώ. Φαντάζομαι το DL αυτό ότι μπαίνει προς τα μέσα. Ένα DL είναι ένα κομμάτι του σωληνοειδούς. Βάλε και επίσης σύνδεσαι εδώ πέρα με το R, με το R, εδώ που πάει στο σημείο που θες να το υπολογίσεις. Για να βρούμε, είπαμε, το μαγνητικό πεδίο, πρέπει να βάλω τον αντίχειρά μου κατά μήκος του DL προς τα μέσα, δηλαδή στη διαφάνεια, και να κλείσω τα δάχτυλα σύμφωνα κατά μήκος του, καθώς πηγαίνω από τον DL προς το R παυλίτσα. Άμα κλείσω τα δάχτυλα προς το R παυλίτσα, ο αντίχειράς μου δείχνει εδώ πέρα προς τα κάτω. Βλέπεις τον αντίχειρά μου που δείχνει? Ναι, έχετε δίκιο, το κατάλαβα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αντίστοιχα, αν πάω στο κάτω, πάλι κλείνω από το κάτω DL προς το DR, από εδώ, κλείνω πάλι προς το DR από το DL, θα πάω πάλι έτσι και θα κλείσω τα δάχτυλά μου προς το R παυλίτσα, ο αντίχειράς μου δείχνει λίγο πλάγια, προς τα εκεί, δηλαδή δείχνει αυτό το κομμάτι εδώ. Εντάξει, επομένως λοιπόν βλέπεις ότι εξουδετερώνονται οι οριζόντιες συνιστώσεις και μένει μόνο η κάθετη. Αν λοιπόν υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει ούτε αυτό τελικά, έτσι. Αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει ούτε αυτό. Αλλά αν υπήρχε κάτι, θα έπρεπε να είναι στη διεύθυνση του άξονα του σωληνοειδούς. Και επειδή χρησιμοποίησαμε ακριβώς αυτή την ιδιότητα που αποδείξαμε από συμμετρία, μπορέσαμε να γράψουμε αυτό το πράγμα έτσι. Και μετά φυσικά μεγαλώσαμε το σωληνοειδούς λοιπόν με το άπειρο και είπαμε ότι αυτή αναγκαστικά θα είναι εδώ πέρα 0, άρα θα είναι και άλλη 0. Εντάξει. Κύριε, μπορούμε λίγο να το ξαναεξηγήσουμε, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Και αυτό το έκανα και λίγο λάθος, νομίζω, στο quiz, που ήταν στο πρόβλημα με τον ρευματοφόρο αγωγό, που ήταν σαν σε τεταρτοκύκλιο, ήταν σε αυτή την περίοδο, που ήταν σε μια εφαρμογή. Αυτό μπορείτε να το ξαναεξηγήσετε λίγο για τους ολοιδές. Ο νόμος Μπιό και Σαβάρ, τι λέει? Λέει B, λέει, του R. Μάλλον το DB του R, το DB είναι, αλλά μη μηδέν, επί γιώτα για 4π και εδώ πέρα πάνω τι έχει? Έχει το DL εξωτερικός επί R παυλίτσα μοναδίου, δι' R παυλίτσα τετράγων. Αυτός είναι ο νόμος Μπιό και Σαβάρ για το στοιχειώδες μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή τι σημαίνει? Αν έχω ένα DL εδώ, ένα DL αν έχω εδώ για παράδειγμα, και θέλω να υπολογίσω το μαγνητικό πεδίο, ξέρω εγώ, σε κάποιο R παυλίτσα που είναι για παράδειγμα εδώ στο σημείο P, έτσι, τι θα κάνω? Θα πρέπει να υπολογίσω το εξωτερικό γινόμενο DL εξωτερικός με το R παυλίτσα, μοναδίο. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ναι. Ότι πρέπει να πάρω, να ξεκινήσω να βάλω, να πάω από το DL με το δεξί μου χέρι, πάω με τα δάχτυλά μου από το DL προς το R και ο αντίχειρας δείχνει στη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Αν πας με το δεξί σου χέρι από το DL προς το R με τα δάχτυλά σου, έτσι κάνουμε το εξωτερικό γινόμενο, πηγαίνουμε από το πρώτο διάνυμα στο δεύτερο με τα δάχτυλά μας και ο αντίχειρας δείχνει εκεί που δείχνει το εξωτερικό γινόμενο. Αυτός λοιπόν ο αντίχειρας δείχνει έξω από τη διαφάνεια
δείχνει δηλαδή αυτό το P δείχνει προς τα έξω. Το DB λοιπόν εδώ είναι κάθετο και στο DL και στο R και η φορά του είναι από το κανόνα δεξιού χεριού έξω από τη διαφάνεια. Καταλαβαίνεις τι λέω εδώ? Ναι, ναι, οκ. Okay. Το ίδιο κάνω και εδώ ουσιαστικά, εδώ πάνω στο σχήμα. Το DL μου εδώ είναι προς τα μέσα στη διαφάνεια, το R παυλίτσα μου είναι αυτό εδώ πέρα, οπότε πάω με, το αντίχει, με, τα, με, το, με τα δάχτυλά μου, πηγαίνω από το DL, βάζω τα δάχτυλά μου μέσα στη διαφάνεια. Τα κλείνω προς το R παυλίτσα και ο αντίχειρας δείχνει, βλέπεις, προς τα εδώ κάτω. Σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Κάτσε, εδώ. Okay. Εκεί πέρα. Επομένως λοιπόν, αν ξεκινήσω από τον DL, κλείσω τα δάχτυλά μου δεξιού χεριού προς το R παυλίτσα και ο αντίχειρας δείχνει προς τα κάτω, αυτό σημαίνει ότι το DB από αυτό εδώ πέρα το DL είναι προς τα κάτω εδώ. Κάτι το έχω σβήσει τώρα εδώ. Σημαίνει ότι είναι εδώ έτσι προς τα κάτω. Φυσικά εμείς σκεφτόμαστε το Β που θα δημιουργήσει μόνο ένας δακτύλιος του ποινίου ή και όλο το ποινίο. Όχι, από το ένα δακτύλιο. Όχι από το ένα δακτύλιο, από το ένα DL, από ένα μικρό DL. Και μετά παίρνω το συμμετρικό το DL. Από ένα μικρό DL. Παίρνω και το άλλο DL από κάτω, κάνω το ίδιο πράγμα και βλέπω ότι θα μου φτιάξει ένα, άμα κάνω το ίδιο πράγμα πάλι με τον αντίχειρα, βλέπω ο αντίχειρας μου τώρα δείχνει αυτό εδώ πέρα, το, αυτή τη διεύθυνση. Και βλέπω ότι οι δύο αυτές διευθύνσεις, οι συμμετρικές, εξουδετερώνουν την οριζόντια συνιστόσα και αφήνουν μόνο την κάθετη. Έτσι. Άρα λοιπόν τελικώς, επειδή κάθε, όλα τα DL έχουν ένα συμμετρικό από την πάνω μεριά και ένα συμμετρικό από την κάτω, έτσι, εξουδετερώνονται όλες οι οριζόντιες συνιστώσεις και μένουν μόνο όλες οι κάθετες. Γιατί ακόμα και αν υπήρχε μια οριζόντια, θα σκοτωθεί από το συμμετρικό της DL, που είναι από την πάνω μεριά. Και συμμετρικό πάντα εννοώ ως προς τη μεσοκάθετο. Έτσι, να τραβήξω από το σημείο την κάθετο, φτάνω εδώ πέρα σε ένα σημείο του ποινίου. Αυτό έχει διάφορα συμμετρικά. Από την πάνω και από την κάτω μεριά. Έτσι, υπάρχουν άπειρα συμμετρικά μεταξύ τους. Αλλά κάθε ένα συμμετρικό έχει ένα άλλο συμμετρικό από την άλλη μεριά που του σκοτώνει την οριζόντια συνιστώσα. Γι' αυτό λοιπόν το B έχει μόνο συνιστώσα η οποία είναι παράλληλη με το σωληνοίδες. Προσοχή λοιπόν, αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα ρωτώνται βεβαίως στο quiz τακτικότατα και σε αυτό και στον εξετάσιο και σε οποιαδήποτε άλλα. Και πρέπει να κατανοήσετε εδώ πέρα πώς λειτουργεί η διαδικασία με τον νόμο του Αμπέρ. Πώς χρησιμοποιούμε τη συμμετρία και απλοποιούμε έτσι, κατανοούμε τη φορά και τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου και άπας και την κατανοήσουμε, τη βάζουμε στον νόμο του Αμπέρ και απλοποιείται τρομερά η μορφή του. Αλλά δεν μπορεί να το κάνεις αυτό χωρίς να χρησιμοποιείς τον νόμο τον οποίο είπε Σαββάρ. Έτσι. Για να μπορέσεις να καταλάβεις ποια είναι η διεύθυνση και η φορά του Μπ. Και αφού καταλάβεις ποια είναι η διεύθυνση και η φορά του Μπ, μετά βεβαίως ο νόμος του Αμπέρ είναι τρομερό εργαλείο. Και τον χρησιμοποιείς κανονικά και βγάζεις το μέτρο του Μπ πλέον, αλλά ξέρεις ήδη τη διεύθυνσή του. Δηλαδή με τον νόμο του Αμπέρ βρίσκεις το μέτρο του Μπ, αφού ήδη γνωρίζεις τη διεύθυνση και τη φορά. Τώρα για τον άλλο αμπεριανό βρόχο, που είναι ο μισός μέσα ή ο μισός έξω, βλέπετε εδώ πέρα αυτός εδώ πέρα που φαίνεται ο αμπεριανός βρόχος 2, όπως αναφέρεται εδώ, κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Η έξω μεριά δεν συνεισφέρει καθόλου, γιατί είπαμε ότι απ' έξω είναι 0 το μπέτα που δείξαμε ήδη. Η δε μέσα πλευρά συνεισφέρει ένα BPL, όπου L είναι το μήκος. Αφού του βρω αυτό το κομματάκι, δηλαδή το μέσα συνεισφέρει BPL, επειδή το B οπωσδήποτε είναι στη διεύθυνση, ας πούμε προς τα κάτω τι είναι, παίρνω το B, το L προς τα δω. Το κάθετο δεν συνεισφέρει γιατί είναι κάθετο στη διεύθυνση του B, ούτε αυτό το κάθετο. Το έξω δεν συνεισφέρει γιατί είναι σε περιοχή που είναι 0 το μαγνητικό πεδίο. Άρα συνεισφέρει μόνο το μέσα και μάλιστα το μέσα που είναι παράλληλο με τον άξονα. Παίρνουμε ένα B επί L λοιπόν εδώ. Και αυτό είναι ίσως σύμφωνα με τον νόμο του Αμπέρ με το μη 0 από το περικλειόμενο ρεύμα. Το περικλειόμενο ρεύμα λοιπόν είναι νη, όπου νη είναι αριθμός σπυρών, προσέξτε, αναμονάδα μήκους. Έτσι, επί L, αυτός είναι ο ολικός αριθμός σπυρών. Άρα λοιπόν το νη επί L είναι ίσο με το N, ο ολικός αριθμός σπυρών που περιλαμβάνεται. Και I έχουμε εδώ πέρα το ρεύμα. Το L τώρα λοιπόν εδώ απλοποιείται. Γι' αυτό το γράψαμε σαν N μικρό επί L. Και από εκεί άμεσα προκύπτει λοιπόν ότι το μαγνητικό πεδίο είναι μη 0 επί N επί Ι επί Z μοναδίως στο εσωτερικό.
Βλέπετε εδώ πέρα έχει μπει το Z μοναδιαίο. Υποθέτουμε μια συγκεκριμένη φορά του ρεύματος, έτσι. Δηλαδή υποθέτουμε εδώ πέρα το ρεύμα, για να είναι σε αυτή τη διεύθυνση, θα πρέπει το ρεύμα να μπαίνει, αν θέλετε, από εδώ, από τη μεριά την... Να έχουμε ένα βρόχο δηλαδή εδώ ουσιαστικά, ο οποίος βρόχος έχει ένα ρεύμα με αυτή εδώ πέρα τη φορά. Και αν βάλουμε τα δάχτυλά μας κατά μήκος του βρόχου, ο αντίχειρας δείχνει το μαγνητικό πεδίο. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι το ρεύμα το οποίο έχουμε υποθέσει αυτή τη φορά. Αν αλλάξουμε φυσικά φορά του ρεύματος, αλλάζει και η φορά του μαγνητικού πεδίου. Αν πάει ανάποδα το ρεύμα, αλλάζει και το μαγνητικό πεδίο. Αυτό λοιπόν είναι το μέτρο του μαγνητικού πεδίου. Και αν θέλουμε να έχουμε θετικό μαγνητικό πεδίο, πρέπει το ρεύμα να κινείται στη διεύθυνση αυτή που γράψα εδώ πέρα. Έτσι ώστε το DL, ας πούμε, πάρω ένα DL εδώ απ' έξω, από την μπαίνει μέσα το DL, παίρνω ένα R, ας πούμε ότι είναι προς τα εδώ, πηγαίνω από το DL προς το R και βλέπω το αντίχειρα μου δείχνει προς τα έξω από τον νόμο Μπιό και Σαββάτ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το B να δείχνει προς τα πάνω. Προς τα πάνω, αν υποθέσουμε ότι το μαγνητικό πεδίο, ότι το ρεύμα γυρνάει δεξιόστροφα, δηλαδή, όπως το δείχνω εδώ στην εικόνα. Αν το ρεύμα γυρνάει αριστερόστροφα, φυσικά, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες δίκαιου σπυρολογίου, όπως το λέμε από πάνω, φυσικά αλλάζει και η φορά του μαγνητικού πεδίου. Προσοχή λοιπόν εδώ πέρα, πρέπει να ξέρετε πολύ καλά να βρίσκετε την φορά και τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου από τον νόμο Μπιό και Σαββάτ και κατόπιν να το χρησιμοποιείτε και με χρήση του νόμου του Αμπέρ. Υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις πώς θα βρούμε τη διεύθυνση και τη φορά του μαγνητικού πεδίου να μας δίνεται η διεύθυνση και η φορά του ρεύματος? Ωραία. Πολλά τέτοια θα μπουν λοιπόν και στο quiz. Και αντίστοιχα, ένα άλλο παράδειγμα το οποίο θα κάνουμε τελευταίο είναι το μαγνητικό πεδίο ενός τοροειδούς. Έτσι, και ας υποθέσουμε αντίστοιχα ότι έχουμε τώρα ένα τοροειδές αυτής της μορφής και μπορούμε από τον νόμο Μπιό και Σαββάτ αντίστοιχα να πιστούμε ότι το μαγνητικό πεδίο έχει φορά, έτσι όπως είναι μέσα στο σολενοειδές, ας πούμε κάπως είναι αζημουθιακή με αυτόν τον τρόπο εδώ, και να εφαρμόσουμε κατευθείαν τον νόμο του Αμπέρ για ένα βρόχο κλειστό μέσα στον τόρο, αυτόν τον βρόχο εδώ πέρα που δείχνω εδώ, και να δείξουμε ότι το B επί 2 πιέσεις είναι μη 0 επί γιώτα περικλειόμενο, που το γιώτα περικλειόμενο μας τώρα είναι εν κεφαλαίο, δηλαδή όλες οι σπήρες επί I. Έτσι και επί φύ μοναδίαιο, και μόνο λοιπόν το B του R για το τοροειδές είναι αυτή εδώ πέρα τη μορφή, είναι 0 στο εξωτερικό και δίνεται από αυτή εδώ πέρα την μορφή στο εσωτερικό. Είναι σαν να κλείσαμε δηλαδή ένα ποινίο, να το κάναμε ένα λάθο, μια σαμπρέλα και να την κλείσαμε στον εαυτό της. Αλλά προσοχή εδώ πέρα, το περικλειόμενο ρεύμα στην περίπτωση αυτή δεν θέλει εν μικρό εδώ, είναι εν κεφαλαίο, δηλαδή όλες τις σπήρες του τοροειδούς. Άρα θα έχουμε μια διαφορά, άλλο το μη 0 επί n επί i που είναι σπήρες ανεμονάδα μήκους για το B σωληνοειδούς, για το μέτρο δηλαδή του σωληνοειδούς, και είναι μη 0 επί n κεφαλαίο επί i δια 2 πιες, είναι το B του τοροειδούς. Και βέβαια βλέπετε ότι το B μέσα δεν είναι ομογενές, αλλά είναι ανάλογο της ακτίνας S. Το S είναι η απόσταση από το κέντρο. Έτσι εδώ πέρα βλέπετε στον νόμο του Μπιό και Σαββάτ πήραμε έναν βρόχο που είχε ακτίνα S μέσα και βλέπετε ότι όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο του τοροειδούς μικραίνει και το μέτρο του μαγνητικού πεδίου. Τόσο αν βγούμε φυσικά έξω από το ρεύμα, οπότε γίνεται 0 κατευθείαν. Προσοχή λοιπόν, και αυτό το παράδειγμα είναι πολύ ωραίο. Βέβαια εδώ πέρα δεν ασχολήθηκα πολύ να σας πείσω ότι το B είναι αζημουθιακό. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό να πιστεί κανείς. Το βιβλίο έχει ένα αρκετά εκτενή απόδειξη ότι το B, από το νόμο Μπιό και Σαββάτ, πράγματι το B είναι ανάλογο του φι. Ότι το B είναι ανάλογο του φι, έτσι και ότι είναι 0 έξω, υπάρχει μια εκτενής απόδειξη στο βιβλίο σας, δεν θα την κάνουμε εδώ πέρα στο μάθημα αυτό. Προσπαθήστε όμως να το καταλάβετε λίγο ποιοτικά, έτσι, δηλαδή πάρετε διάφορα κομματάκια DL εδώ και να δείξετε ότι όλες οι άλλες συνιστώσεις πριν του φι μοναδιαίο αλλοανερούνται από διαφορετικά DL, συμμετρικά τοποθετημένα, έτσι.
Λοιπόν, αυτό ήταν... Να ρωτήσω κάτι για τις τοροειδές. Ναι, ναι. Ασχολούμαστε στις πράξεις που θα κάνουμε με το Biot Savart στις κυλινδρικές συντεταγμένες. Ναι, σε κυλινδρικές βέβαια, σε κυλινδρικές συντεταγμένες. Σε κυλινδρικές. Έτσι, θα το okay. Προσπαθήστε λίγο. Εντάξει, μην φάτε και πάρα πολύ χρόνο, έτσι, γιατί είναι λίγο, είναι λίγο δύσκολο να λάβει κανείς υπόψη του όλα τα DL, πόσα εξωτερώνονται. Έτσι. Αυτό το κομμάτι δηλαδή, δεν το έχω συζητήσει καθόλου. Απλώς σας λέω ότι μπορεί να γίνει. Όποιος έτσι έχει κότσια έτσι, και θέλει να πάει πέρα από τις εξετάσεις του μαθήματος, μπορεί να το κάνει ας πούμε, από μόνος του για να πιστεί ότι πραγματικά μόνο η φύ μοναδίω συνιστόσα συνεισφέρει και μετά άπαξ και πιστεί γι' αυτό, μετά από τον νόμο Μπιό και Σαββά τον εφαρμόζει πάρα πολύ εύκολα. BDL δηλαδή. Έτσι, BDL γίνεται ίσον με B επί S de φύ. Έτσι, το ολοκλήρωμα γίνεται το ολοκλήρωμα B επί S de φύ. Από 0 έως 2π και θα είναι αυτό φ μονα 2, μπ επί φ μονα 2 εδώ και φ μονα 2 εδώ. Τα φ μονα 2 θα δώσουν μονάδα και θα σου μείνει το μπ επί S de φ εδώ πέρα, έτσι. Και το μπ επί S de φ θα δώσει μπ επί S επί 2π αν ολοκληρώσουμε στο φ. Και θα βγει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, εδώ που βλέπετε μπ επί 2πS. Αυτό βγαίνει από το ολοκλήρωμα μπ επί DL με την προϋπόθεση ότι έχουμε πιστεί ότι το μπ είναι ανάλογο του φ μονα 2. Με αυτόν τον τρόπο που υπάρχει. Και μετά καταλήγουμε... Με συγχωρείτε κύριε που να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Ναι, μπορείτε να ξαναπείτε λίγο εδώ το ρεύμα τι φορά θα έχει. Το ρεύμα δηλαδή πώς κινείται μέσα στο τοροειδές. Το τοροειδές τώρα δεν έχω καθορίσει εδώ πέρα τη φορά. Έτσι, αλλά άμα θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα πρέπει να, αν υποθέσουμε το φ μονα 2 είναι σε αυτή τη διεύθυνση, έτσι, σε ένα δεξιόστροφο σύστημα ουσιαστικά, το φ μονα 2 είναι σε αυτή τη διεύθυνση και επομένως λοιπόν θα πρέπει το ρεύμα, αν βάλω εδώ τα δάχτυλά μου κατά μήκος του ρεύματος, πρέπει το αντίχειρο να δείξει στο μαγνητικό πεδίο. Άρα λοιπόν, εάν το ρεύμα θέλεις από την πάνω μεριά έρχεται προς τα εμάς, για να το σβήσω λίγο αυτό το κομμάτι, από την πάνω μεριά λοιπόν πρέπει να έρχεται προς τα εμάς, έτσι, και από την κάτω να μπαίνει μέσα, έτσι. Μπαίνει μέσα. Δηλαδή φαντάσου να βάλεις τα δάχτυλά σου κατά μήκος του κλειστού βρόχου του ρεύματος, στη φορά που πάει το ρεύμα, ο αντίχειρας πρέπει να δείχνει προς το μαγνητικό πεδίο, δηλαδή προς τα εδώ. Αφού το μαγνητικό πεδίο είναι προς τα εδώ, B, στη διεύθυνση του φ δηλαδή, πρέπει το ρεύμα να έρχεται προς τα μας από την πάνω μεριά και να μπαίνει μέσα στη διαφάνεια από την κάτω μεριά. Έτσι, κάπως έτσι. Γενικά αυτός είναι ο μπούσουλας. Τα δάχτυλα του δεξιού χεριού πάνε κατά μήκος του ρεύματος, τότε ο αντίχειρα δείχνει στο μαγνητικό πεδίο. Και αυτός ο κανόνας είναι από το νόμο Μπιό και Σαββάρ, δηλαδή μπορεί, δεν τον βγάζω εγώ τώρα, έτσι, δεν τον είχα το μυαλό μου. Από το νόμο Μπιό και Σαββάρ μπορεί να παληθεύσει ότι ισχύει αυτός ο κανόνας, δηλαδή ότι όπου πάνε τα δάχτυλα κατά μήκος του ρεύματος, ο αντίχειρα δείχνει στο μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή το κέντρο απ' όλα είναι ο νόμος Μπιό και Σαββάρ. Και από εκεί βγαίνουν όλοι οι άλλοι μνημονικοί κανόνες. Οπότε εσείς στο σχήμα έχετε σχεδιάσει και τα στοιχειώδες κομμάτια, δηλαδή αυτές οι γραμμές είναι τα στοιχειώδη κομμάτια των βρόχων που θα σκεφτούμε τον Παϊό του Σαββάρτ. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά, να σας πείσω λίγο εδώ. Okay. Δηλαδή, αν πάρεις ένα DL εδώ, ένα DL προς τα έξω, έτσι, μετά το DL πάει προς τα εδώ, μετά το DL μπαίνει προς τα κάτω μέσα και ξαναβγαίνει από την άλλη μεριά από πίσω πάλι. Τώρα εδώ πέρα ξαναλέω, αν πάω κατά μήκος όλο αυτό το DL τα δάχτυλά μου, ο αντίχειρας δείχνει στη διεύθυνση του φ μονα 2. Δηλαδή του Z, όπως το έχω γράψει εδώ. Εντάξει, πρέπει να κάνετε λίγο εξάσκηση, δηλαδή και στο γραφείο να κάνουμε μερικές συζητήσεις επί αυτού του θέματος. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε πώς δουλεύουν οι σχετικές φορές μαγνητικού πεδίου και ρεύματος. Πολύ σημαντικό. Άλλη ερώτηση. Ας πούμε για παράδειγμα, αν είχα ένα βρόχο έτσι εδώ τετραγωνικό πάνω στο επίπεδο που πήγαινε το ρεύμα ας πούμε έτσι, έτσι, έτσι και έτσι, αν βάλω τα δάχτυλά μου κατά μήκος του βρόχου, βλέπεις ο αντίχειρας δείχνει μέσα στη διαφάνεια, άρα εδώ το μαγνητικό πεδίο από αυτό το βρόχο είναι προς τα μέσα. Έτσι.
και